Ναι, ακόμη και το συγκυβερνήτη που ζήτησε, δηλαδή ζήτησε, ζήτησε να είναι πρώτος προφανώς. Ναι. Εντάξει, ζήτησε και την αυτοδυναμία, δεν την πήρε. Μικρό το κακό. Ζήτησε να είναι πρώτος. Είναι. Ζήτησε να συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Μέσα στη Βουλή ο Καμένος. Και ζήτησε βεβαίως, δεν το ζήτησε ευθέως, πλαγίως, να τιμωρηθούν και αυτοί που τον έριξαν. Τιμωρήθηκαν. Τέλος πάντων, αυτοί που έριξαν. Ναι, νομίζω πάντως οι στόχοι, οι προεκλογικοί, στον άλλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό τέλος πάντων, έχουν επιτευχθεί. Πρόκειται για πολύ μεγάλη νίκη. Είναι η τρίτη νίκη σε ρή. Τέταρτη. Τρίτη. Τέταρτη. Τέταρτη ποια λέει. Ευρωεκλογές. Α, ευρωεκλογές. Ναι, σωστό. Συγγνώμη. Δημοψήφισμα. Τέταρτη νίκη σε ρή. Και μάλιστα με ένα ποσοστό, θα έλεγα θριαμβευτικό, κάτω από τις συνθήκες που υπήρχαν. Για να μην ξεχνάμε, το τελευταίο μήνο είχαμε από capital control, από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Από μνημόνιο, της Παναγίας στα μάτια. Ναι, και από μια συμφωνία η οποία ήταν σε σύγκρουση σε μεγάλο βαθμό με αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε μέχρι το 2015 και μετά. Ναι. Πάμε στο από εδώ και πέρα. Από σήμερα και μετά. Από σήμερα και μετά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ορισμένες επιλογές και για τις οποίες ψηφίστηκε. Όπως είναι η αναδιάρθρωση και η αναμόρφωση του κράτους και του κρατικού μηχανισμού γενικότερα. Όπως είναι το ξεκαθάρισμα στο τηλεοπτικό τοπίο. Όπως είναι η μάχη εναντίον της διαφθοράς και της διαπλοκής. Γι' αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε. Αυτά δεν μπορούσαν να ανοιχνεύσουν τα ΜΜΕ. Αυτά δεν μπορούσαν να ανοιχνεύσουν οι δημοσκόποι και πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Δεν ξέρω τώρα πόσο πέσανε, εσκεμμένα ή μη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημήτρη. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να ρισκάρει τη φήμη του πάντως. Εγώ κατακρίνω αυτά που έγιναν με τους δημοσκόπους, αλλά δεν θεωρώ ότι οι επαγγελματίες τόσα χρόνια να θέλουν να ρισκάνουν τη φήμη τους. Ίσως δεν μπορούν παραπάνω. Δεν μπορεί, μπορεί να μην γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει. Δεν το πιάσα και κανένας, βρε Ανδρέα. Και... ποιο να το πιάσει, συγγνώμη, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις. Ενώ και οι δημοσκοπήσεις. Και τα συνοημένε έβγαλε... οδήγανε στο μισό πόντιο και στον έντονο. Και οι δημοσκοπήσεις που έβγαλε η Αυγή. Αυτό μονάδες διαφορά. Η Αυγή, το γράψατε ότι η Αυγή κερδίζουμε δεν με 8 διαφορά. Δεν έχει όχι, 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 όχι άλλο. Ως εκτίμηση. Δεν έκανε public issue για την Αυγή. Η public issue έδωσε 3%. Εγώ θα πρόσθετα το εξή. 30-30 δεν ήταν. Όχι, 30-30. Για να υπερπολίσουμε λίγο την κουβέντα, θα πρόσθετα ότι αν πέσαν έξω οι δημοσκόποι, πέσαμε έξω κι εμείς. Και ρωτώ, στην Αυγή το γράψατε ότι φουλάρουμε με 8 μπροστά. Το πιστεύατε? Πιστεύω ότι. Ένα λεπτάκι. Κόμι στο Μέγαρο Μαξίμου, συγνώμη, σε ένα χαρτί συγνώμη, που είδα σήμερα σε ένα παραπολιτικά στα Νέα και εκεί το Μάξ ήταν 33. Λοιπόν. Σε στίγμα που παίξανε μεταξύ του. 33-35. Σακελαρίδη, Τσίπρας και τα λοιπά. Άρη, δεν είναι θέμα εφημερίδων. Εδώ είναι θέμα εταιριών δημοσκοπήσεων. Και από και κάτι. Πέτα θα πρέπει λοιπόν. Το οποίο τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Μέχρι και χθες το τηλέφωνο μου, όπως και λίγο πολύ ολονών, είχε σπάσει από φίλους που έλεγαν τι λέει η τελευταία δημοσκόπηση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί ο Ανδρέας έβαλε ένα θέμα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάμε παρακάτω. Έχεις εταιρείες που πουλάνε ένα προϊόν, το παίζει, δεν το παίρνει καλά. Μπορούμε να κατανοήσουμε τι κάνουμε, κύριε Κολοκυθά. Πρέπει να στη Βουλή ο κύριος Μαϊντάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μεγάλη. Σόβιος ακολουθεί. Υπήρχε δυσκολία στα αποτελέσματα? Όχι, άλλωστε ξέρετε, οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη εμπειρία, γνωρίζουν. Είχα και εγώ μια μικρή εμπειρία την προηγούμενη φορά. Και χαίρομαι γιατί όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Σύμφωνα με την εκλογική μας νομοθεσία και την κοινοβουλευτική τάξη. Εγώ σήμερα ήρθα, κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, για να σας εγχειρήσω νέα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να την ανακοινώσετε, όπως απαιτεί η κοινοβουλευτική παράδοση και η συνταγματική τάξη, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η συνταγματική τάξη και η δημοκρατική λειτουργία απαιτεί θεσμικοί εκπρόσωποι να υπηρετούν το πολίτευμα. Ευχαριστώ για την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών. Εγώ με τη σειρά μου θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να του ανακοινώσω την αποτύπωση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των κομμάτων στη Βουλή. Ήδη από ότι ενημερώθηκα βέβαια από τα μέσα ενημέρωσης, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες χωρίς αυτήν την ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ μέχρι να παραδώσω στον
επόμενο πρόεδρο της Βουλής, θα υπηρετήσω το καθήκον μου και το πολίτευμα. Αυτά έκανα κι εγώ, ήμουν πρόεδρος. Α, σήμερα αύριο παραδίδω κι εγώ και θα δω και σε λίγο τον πρόεδρο της Μικροκίας για να τον αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας είδα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και σε εσάς. Ορίστε.